Να βάλουμε και άσπρο γύρω. Απλά τώρα θα τα κάνουμε, θα τα βάλουμε ακόμα, θα τα βάλουμε μετά. Δοκιμές κάνουμε. Ναι, 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 μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να το φέρουμε γύρω, γιατί να το φέρουμε. Έτσι. 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 Θα μου σου φέρω. Ναι, να πηγαίνω από εδώ, όπως εκεί. Τι είναι δύσκολο σαν το. Άσπρο, γιατί για. Δεν είναι δύσκολο, απλώ θέλει να το μαζέψουμε κουβάρι για να το φέρουμε. Κεντράκι, μια άστα που δεν ξέρουμε να κάνουμε έτσι που λένε τα παιδιά. Ναι, ναι, κάντε ένα ακόμα. Θέλετε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο για να φτάσουμε στο κύμα. Τι σημαίνει. Ο στολισμός του χιονιάτικου δέντρου, όπως το ξέρουμε τώρα, έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες στόλισαν την Ηρεσιόν. Η Ηρεσιόν ήταν δηλαδή από Αβριελιά και τον ήλιο. Στην Ηρεσιόνη δεν έβαζαν μήλα και αχλάδια. Και τώρα, τους καρπούς αυτούς τους έβαζαν σε λινά σατουλάκια από τον Θεό, που οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν ήγκο. Το όνομα της Ηρεσιόνης προέρχεται από τη λέξη ήρος, το έννοιο, που σημαίνει μαλλί. Από τις μάλινες της Σκυλάδος που στόλισαν το δέντρο. Έφυγε. Μου το γυρίζει λίγο να το βγάλω. Ευχαριστώ. Η γιορτή της Ηρεσιόνης ήταν αφιερωμένη σε κάποιους θεούς. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν τη γιορτή της Ηρεσιόνης για να ευχαριστήσουν τους θεούς για τη γονιμότητα που είχε εκείνη η χρονιά και να τους παρακαλέσουν να έχουν και Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου παιδιά τα οποία είχαν και τους δύο γονείς τους. Περιέφεραν την Ηρεσιόνη, το κλαδί της ελιάς, δηλαδή με όλα όσα είχαν βγει σε σπίτι, έλεγαν. Η Ηρεσιόνη φέρνει κάθε τι καλό, σίκα και αφράτα. Την Ηρεσιόνη στο χιονιάτικο δέντρο. Η Ηρεσιόνη γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, 9. Πήραν το έθιμο, το πήγαν στη χώρα τους, αλλά στη Γερμανία επειδή δεν είχαν έλιες και είχαν έλατα, στόλιζαν τα έλατα. Και έτσι βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο το πήραμε κι εμείς μετά πίσω και στολίζαμε κι εμείς δέντρο. Το λύσμα της Ηρεσιόνης είχε ξεκινήσει από εδώ, από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Καταλυστή. Λοιπόν, ποιος θα κάνει ρόπια. Ζήκα. Αλέξανδρε, τι θα αναλάβεις. Και στην καρέκλα για να τα αφήνουμε ελεύθερα να πηγαίνουμε μέσα εδώ. Εδώ φέρω.
πιάσανε, τι ξέρω, βαθέρω με την τάχη αρκήνη. Πιάσαμε η χαλάρια που κάνουμε. Ας το πιέρα. Έλα, μου στράβηξε. Καλώς. Γεια μας, γι' αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Πάρε σύρμα, το έχει μόνο σου. Θα βάζει στη βάση. Τώρα θα πάρεις χρυσό σκόνη, θα τη βάλει λίγο εδώ έτσι. Θα κολλήσουμε λίγο να στολίσουμε για να το πάρει η κάμερα λιγάκι πώς γίνεται το δέντρο. Αν έχουμε κάτι έτοιμο. Αυτά εκεί που είναι. Τα σίκα, τα σίκα. Ναι, παίρνω την κορδέλα, και παίρνω το σίκα. Άπλωσέτε πάνω να φαίνονται. Γιατί είναι και αρθίγια. Χρησιμοποιούσαν μάλλον την Ηρεσιόνη προς τιμή του Θεού Απόλλωνα προκειμένου να ευχαριστήσουν για τη σοδειά που τους έδωσε και να παρακαλέσουν ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να έχουν επίσης καλή σοδειά όπως την προηγούμενη. Προς τιμή λοιπόν του Θεού Απόλλωνα, κατά τον μήνα Πιανεψίωνα που αντιστοιχεί στο τέλος του δικού μας Οκτώβρη, περιέφεραν την Ηρεσιόνη ένα κλαδί ελιάς, ένα κόκκινο, στολισμένο, με λευκές και κόκκινες κορδέλες φτιαγμένες από μαλλί, στολισμένο με όλους τους καρπούς και τα δημητριακά της εποχής. Τον περιέφεραν λέγοντας το αντίστοιχο τραγουδάκι που αντιστοιχεί με τα κάλαντα, ομώνυμο λέγεται και αυτό Ηρεσιόνη. Και κατά το τέλος της περιφοράς της Ηρεσιόνης συνήθιζαν είτε να την κρεμούν πάνω από την πόρτα του σπιτιού και την κατέβασαν την επόμενη χρονιά όταν περιέφεραν τη νέα, είτε την αφιέρωναν στο Θεό του, στο Ιερό του Απόλλωνα. Αυτό το έθιμο ξεχάστηκε με αυτή τη μορφή του στολισμένου δέντρου κατά τη Βυζαντινή εποχή. Οι Βυζαντινοί συνήθιζαν να στολίσουν στήλους που τους
έρεαν με δεντρολίβανο και αυτό είναι η ανάμνηση αυτού του εθίμου, έχει να κάνει με το δεντρολιβανιά στα δικά μας κάλαντα. Αργότερα στην εποχή του Όδωνα, κατά το 1233, οι Βαβαροί, γνωρίζοντας το αρχαίο έθιμο της Ηρεσιόνης, το υιοθετήσανε, το μεταφέρανε στην πατρίδα τους. Εκεί όμως, αντί για ελιά και δάφνη τα ιερά δέντρα των αρχαίων Ελλήνων, είχαν στην περιοχή τους πολύ πεύκο. Έτσι λοιπόν, στολίζανε τα πεύκα με ό,τι αυτοί διέθεταν. Αυτό το έθιμο του στολισμένου πεύκου κλπ. Ήρθε ως αντιδάνειο σε εμάς μετά με τον Όθωνα. Και φυσικά ο Όθωνας στόλισε με το έλατο το ανάκτορό του, το οποίο μετά έθιμο μεταφέρθηκε στην Αθήνα και εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Βάθη οικονομίδη. Καλή ειδικά καλούγιο. Πάμε Ελληνί. Ποιος κάνει κόκκινα κουκάκια, έχουμε άσπρο μαλάκι. Δεν έχουμε άλλο προσωπικό.